Ancora espressioni. Έτσι για να γίνετε πιο εκφραστικοί και να εντυπωσιάζετε τους Ιταλούς όταν μιλάτε μαζί τους. Και τις Ιταλίδες. In gamba. In gamba. Un medico in gamba. Una segretaria in gamba. Μάλιστα το έχω σε μια άσκηση και λέω la nostra segretaria è una ragazza in gamba και λέω μην νομίζετε ότι η γραμματέας μας έχει ωραίες γάμπες, που έχει δηλαδή, αλλά in gamba σημαίνει un bravo medico, un bravo ragazzo, una brava segretaria, una cantante in gamba, καλή τραγουδίστρια, un attore in gamba, una madre molto in gamba. Αυτό που λέει το επίθετο bravo. Un bravo ragazzo, un bravo medico, una brava cantante, una brava segretaria. Για να δούμε κάτι άλλο που έρχεται από παλιά. È un altro paio di maniche. Questo è un altro paio di maniche. Άλλο καπέλο αυτό. Αλλού Παπα Ευαγγέλιο που λέμε. Un altro paio di maniche. Σε αυτά τα ρούχα. Σε αυτά τα ρούχα που φορούσαν στην Αναγέννηση, στην Ιταλία και στην Ισπανία αργότερα, στην Ισπανική Αναγέννηση, μα και στην Αγγλία, γεμάτα από πετράδια, πολύτιμους λίθους, χρυσά, χρυσοκλωστές και τα λοιπά, τα μανίκια έβγαιναν και έβαζαν ένα άλλο ζευγάρι μανίκια με άλλο χρώμα, με άλλες διακοσμήσεις, έτσι κι αλλιώς τύχιζαν μια περιουσία αυτά τα ρούχα και εδώ που υδρώνεις, αλλάζοντας το μανίκι, είναι κάτι πιο καθαρό και πιο καινούριο. Και τα μανίκια σε άλλο χρώμα και σε άλλο, με άλλο σχέδιο, in un altro colore e in un altro disegno, facevano sembrare il vestito un altro vestito. Allora, e un altro paio di maniche είναι άλλο καπέλο αυτό που λέμε. Και μια και μιλάμε για μανίκια, essere o stare in maniche di camicia. In maniche di camicia. Με τα μανίκια του πουκαμίσου. Και significa questo. Senza giacca. Χωρίς σακάκι. Παράδειγμα. Ma ci pensi un po', το σκέφτεσαι. È venuto al matrimonio in maniche di camicia. Tutti erano in giacca, portavano la giacca, e lui in maniche di camicia. Και αυτός ήταν με το ποκαμισάκι του που λέει η γιαγιά μου Ζακυνθινή, δηλαδή χωρίς σακάκι, έτσι, in maniche di camicia. Ελπίζουμε να μην ήταν ο γαμπρός ή ο κουμπάρος. Per esempio, πώς λέει η Ελληνίδα μαμά, πάρε ζακέτα, πάρε ζακέτα παιδί μου. Η μαμά, η Ιταλίδα, λέει, esci fuori, e fuori c'è freddo, non uscire così in maniche di camicia. Siamo in gennaio, non uscire così in maniche di camicia, fa freddo fuori, δηλαδή senza giacca. Πάμε σε κάτι άλλο και αυτό έρχεται από παλιά. Non ha né arte né parte. Non ha né arte né parte. Δεν έχει ούτε τέχνη, θα τα εξηγήσουμε μετά, ούτε μέρος. Uno, anche nel Medioevo, per poter vivere, sopravvivere, o doveva avere un'arte in mano, να έχει μια τέχνη, να είναι artigiano, fare qualcosa, essere calzolaio,
lavorare il legno, essere falegname. Να έχει λοιπόν τέχνη, arte, o parte, parte, terreno, una parte di terra, un pezzo di terra o molti pezzi di terra, terreni, να είναι proprietario di terra, grande proprietario di terra. Uno che non ha né arte né parte, πάλι θα αναφερθώ στη γιαγιά μου τη Ζακηθινή, αυτός δεν έχει καρέκλα να καθίσει. Δηλαδή, è un nulla tenente που λέμε. Δεν έχει τίποτα. Ακτίμων. Τίποτα. Ούτε δουλειά, ούτε περιουσία. Εντάξει. Και εδώ έρχεται και η παροιμία «Impara l'arte e metti la da parte». «Impara l'arte e metti la da parte». Μάθε την τέχνη και άστηνε στην άκρη. Το μάθε τέχνη και άστηνε. Metti la da parte, mettere da parte, βάζω στην πάντα, στην άκρη. Volere, la botte piena e la moglie ubriaca. Ma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. La botte, το βαρέλι, η βαρέλα, με κρασί μέσα. La botte piena, το βαρέλι να είναι γεμάτο, e la moglie ubriaca, θέλει να μεθύσει και τη γυναίκα, έτσι. La moglie ubriaca, non può avere le due cose, devi sacrificare una cosa per avere l'altra. Το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Και γενικά πρέπει να θυσιάσουμε κάτι για να έχουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε όλα να τα έχουμε και ολόκληρα. È brutto come la fame. È brutta come la fame. Γιατί όπως λέμε, la fame, η πείνα, la fame è una brutta bestia, το λέμε και έτσι, κακό θηρίο η πείνα, κακό πράγμα που λέμε, έτσι, è una brutta bestia la fame, come la guerra è una brutta bestia, un'altra espressione. È brutta come la fame, λέμε επίσης, è brutta come il peccato, με το, τη χριστιανική αντίληψη ότι οι αμαρτίες είναι άσχημες, οπότε είναι άσχημη σαν την αμαρτία, έτσι, è brutta come il peccato. Επίσης, λέμε για γυναίκες, ο visto la moglie di Paolo, è una befana, è una befana. La befana είναι η μάγισσα, η καλή μάγισσα, αλλά πάρα πολύ άσχημη, που έρχεται il giorno dell'epifania, στα Θεοφάνεια, και φέρνει πόρτα ρεγάλια, οι μπαμπίνοι μπράβοι, πόρτα καρμπόνεα, οι μπαμπίνοι κατήδη, έτσι. Brutta come una befana. Perché la Befana è buona, è brava, è simpatica, ma bruttissima, brutta da morire, la mia l'eccrasi, da morire, tu thanatà. Questo è il suo cavallo di battaglia, cavallo di battaglia. Per esempio, parlando di un autore, a Milano Genè, Singrafea, il cavallo di battaglia è il miglior libro che ha avuto, che ha scritto, è il libro che ha avuto più successo. È una tragudi, για κάποιο τραγουδιστή, μπορούμε να πούμε, è il suo cavallo di battaglia, δηλαδή το δυνατό του χαρτί, κατά κάποιο τρόπο. Λέμε επίσης, questa non è farina del suo sacco, non è farina del suo sacco, δεν είναι αλεύρι από το δικό του σακούλι, από το σακούλι του. Ha detto molte cose che non era farina questa del suo sacco. Δηλαδή, cose che ha sentito, cose che ha detto un altro, cose che ha copiato, non sono cose che ha creato lui, che ha pensato lui, non sono idee sue. Ολοκληρώνουμε ή σχεδόν με το prendere una cotta. Σας θυμίζω ότι το ρήμα cuocere είναι ψήνω, μαγειρεύω, περνάω τέλος πάντων κάτι από την κατάσταση του crudo, που είναι το ομό, στην κατάσταση του cotto, ψημένο, μαγειρεμένο, έτσι, cotto. Και μάλιστα gli spaghetti che non sono al dente, sono stracotti, λέω Ιταλός, και δεν τα τρώει, δεν του αρέσουν. Questi spaghetti sono stracotti, παραβρασμένα, παραβρασμένα. Λέμε μπισκότο, il biscotto, που αυτό μας λέει. Δύο φορές κότο, και από εδώ και από εκεί, δίπλο φουρνιστά, έτσι, il biscotto.
και έχουμε la pannacotta, pannacotta, ψημένη κρέμα γάλακτος, το γνωστό γλυκό, που είναι σαν τη crème brûlée τη γαλλική και το καζάν ντιμπί το τουρκικό. Prendere una cotta, λοιπόν, θα πει ερωτεύομαι, καψουρεύομαι. Και το λέω έτσι διότι έχει μέσα το ψημένο, μαγειρεμένο. Διότι βέβαια στον έρωτα δεν είναι ότι παγώνουμε, κρυώνουμε, δεν είναι θάνατος, ίσως ανεβαίνει η θερμοκρασία, υπάρχει μια φούντωση, μια φλόγα. Λοιπόν, prendere una cotta significa innamorarsi molto e improvvisamente, da un momento all'altro. Και λέμε και innamorato cotto. Luigi è innamorato cotto di Sandra. Σε αυτό βοηθάει και το αν alzare il gomito. Alzare il gomito, σηκώνω τον αγώνα, questo è il gomito, alzare il gomito significa bere un po' troppo, esagerare un po' nei liquori, bere un po' troppo. Θα πω, scusami, Luigi, per quello che ti ho detto ieri sera, per quello che è successo ieri sera. Avevo alzato un po' il gomito, t'aha parapì λίγο, t'aha τσούξει, avevo alzato un po' il gomito, perdonami, scusami. Και βέβαια υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση που δεν είμαστε ουμπριάκοι, μεθυσμένοι, είμαστε μπρίλοι. Λέει κάποιος, non sono ubriaco, sono brillo, brillo, brillare, lampo. Λάμπει το μάτι του λίγο, αλλά δεν είναι μεθυσμένος. Sono brillo, ero un po' brillo. Ieri sera, per esempio. Allora, con queste ultime parole vi saluto. Se vi è piaciuto questo video, metteteci un like, iscrivetevi al nostro canale. Seguiranno tanti altri video e diamo l'occasione a tutte le persone di imparare l'italiano gratis, dorean, mi telefonano από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό που τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία να μάθουν τα ιταλικά. Εάν κάποιος, τώρα που έχουμε τα μαθήματα online, θέλει να εγγραφεί σε κάποιο τμήμα που διδάσκω ή να κάνει μαθήματα ιδιαίτερα, είμαστε πάλι στη διάθεσή του. Με αγάπη, vi saluto. Alla prossima, ciao!